να εμβαθύνουμε σε αυτά που αφορούν τα παιδιά κυρίως, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδιατρικής, Δ. Αδάμο Χατζιπαναγή. Από το μεσημέρι που ανακοινώθηκαν τα μέτρα, διαπιστώνω, ακούω, δέχομαι σωρία μηνυμάτων από γονείς που λογικό είναι να ανησυχούν για τα παιδιά των 12 ετών και άνω τώρα που θα πρέπει να εμβολιαστούν από τις 15 Δεκέμβρη και μετά για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην όποια κανονικότητα. Πάμε συνεπώς στον γιατρό Χατζιπαναγή. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Ως ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδιατρικής, επικροτώ τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από τον Υπουργό της Υγείας. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Πρέπει επιτέλους όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική μας ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις επιπτώσεις που έχει έναν πιθανό νέο lockdown στα ίδια μας τα παιδιά. Αυτά έχουν ήδη μελετηθεί επισταμένα από τους επιστήμονες και λυπούμε που δεν δίνουμε τόση βαρύτητα για να δούμε πόσο μεγάλη ήταν η επίπτωση που είχαμε τόσο στην ψυχολογία των παιδιών, όσο και στο γεγονός ότι απήχαν από τα σχολεία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατρέ, επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση σας παρακαλώ, εν είδη μονολόγου κιόλας. Πόσο καιρό εξασκείτε την παιδιατρική? Υπάρχει λόγος που το ρωτάω. Εξασκώ την παιδιατρική από το 1988, δηλαδή αν βάλετε τα χρόνια βγαίνουν γύρω στα 30. Από το 88 έχετε γράψει σωρία βιβλίων παιδιατρικής, εγώ τα ξέρω από την πορεία μου και στη δημοσιογραφία. Συνεπώς θέτω ευθέως το ερώτημα σε ένα παιδίατρο με χρόνια στην πλάτη του, με επιστημοσύνη. Αυτούς είναι που ακούμε, δεν τα λέει ούτε ο Τσουρούλης, ούτε το Σίγμα, ούτε κανένας άλλος. Μιλούν οι γιατροί και οι επιστήμονες. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχει κίνδυνος αυτού του εμβολίου στα παιδιά των 12 και άνω που θα εμβολιαστούν? Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, Χρύσανθέ μου, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Οι πολύ σπάνιες επιπλοκές που βλέπουμε το εμβόλιο είναι αναστρέψιμες και δεν είχαμε κανένα σοβαρό περιστατικό από τους εμβολιασμούς των παιδιών άνω των 12 χρονών. Και θα επιμείνω και θα πω ότι αντίθετα από τα προηγούμενα lockdown, οι επιπτώσεις στα ίδια μας τα παιδιά ήταν τεράστιες και έχουν ήδη μελετηθεί και επιτέλους πρέπει να τις κουβεντιάσουμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο εμβολιασμός είναι η μοναδική διέξοδος από αυτόν το αδιέξοδο που έχει φτάσει η κοινωνία μας και να μπορέσουμε επιτέλους να ξεφύγουμε και να επιστρέψουμε πίσω στην κανονικότητά μας. Επίσης, να σας πω ότι οι πολλές χώρες, όπως ας πούμε η Αμερική, το Ισραήλ, έχουν ξεκινήσει τον εμβολιασμό των παιδιών 5 με 11 χρονών. Περιμένουμε εντός των ημερών την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να δώσει την έγκριση. Χθες το βράδυ είχα συνεδρία στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής και έχουμε κάνει μια ανασκόπηση των δεδομένων που έχουμε και το πιο πιθανό είναι ότι και στην Ευρώπη θα προχωρήσουμε με εμβολιασμούς παιδιών από ηλικίας 5 χρονών. Το γεγονός ότι πρόκειται για μικρές ηλικίες με γερό ανοσοποιητικό, δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε διαφορετικές λύσεις? Το βάζω αυτό γιατί χρησιμοποιείται ως αντεπιχείρημα, γιατί να ρισκάρουμε ένα οργανισμό ο οποίος είναι θωρακισμένος με αντισώματα, είναι μικρός, είναι νέος, δεν έχει τα προβλήματα που έχουν οι ηλικιωμένοι, οι υπερήλικες, οι βεβαρημένοι στην υγεία τους και άρα γιατί εμβόλιο τώρα? Αυτό που πρέπει να τονίσουμε στους γονείς, Χρύσανθε, είναι ότι τα παιδιά τα εμβολιάζουν πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά. Ένα παιδί θα το εμβολιάσουμε όχι με πρώτο μέλημά μας να προστατεύσουμε την κοινωνία. Γιατί έχει από μερικούς μεταφερθεί αυτό το λαθασμένο μήνυμα. Τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας είναι ότι ο κίνδυνος από το να αρρωστήσει ένα παιδάκι από COVID-19
είναι πολύ μεγαλύτερος από τις πιθανές επιπλοκές που έχει από το να το εμβολιάσουμε και να το προστατεύσουμε από αυτόν τον ιό. Άρα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Τα παιδιά μας τα εμβολιάζουμε για να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τα ίδια και μέσα από αυτό το γεγονός δηλαδή ότι θα βάλουμε στο γενικό πληθυσμό και τα ίδια τα παιδιά και θα αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη, θα προστατεύσουμε και την ίδια την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Για ακόμα μία φορά, ότι τα παιδιά μας τα εμβολιάζουμε για να προστατεύσουμε τα ίδια τα παιδιά. Και θέλω τελειώντας να πω κάτι σημαντικό. Ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδιατρικής, συμμετέχω σε μια επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπου για αυτή η επιτροπή έχει καταλήξει σε οδηγίες σε σχέση με την λειτουργία των σχολείων. Και οι οδηγίες αυτές είναι ξεκάθαρες. Τα σχολεία δεν κλείνουν, είναι τα τελευταία που θα κλείσουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν εκείνες οι προσπάθειες που χρειάζονται, έτσι ώστε να θωρακίσουμε τα παιδιά αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Για να μην κλείσουν τα σχολεία. Η εκπαίδευση των παιδιών στο σχολείο. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Πιο καθαρά δεν μπορούσαμε να το πούμε. Ευχαριστώ. Τώρα θα κάνω και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα συνολικά.